Σήμερα θα συγκρίνουμε κατεψυγμένα τη λιχτά, πιτόγυρα είναι αυτά όπως βλέπετε, κεμπάπ, γύρο και άλλα κρεατικά εναντίον delivery, για να δούμε ποια είναι τα καλύτερα. Υπάρχουν όντως κατεψυγμένα τη λιχτά στο σούπερ μάρκετ. Πολύ γρήγορα θα παραγγείλω από delivery και μέχρι να έρθουν εγώ θα ετοιμάσω τα κατεψυγμένα, να τα βάλουμε στο τραπέζι, να τα δοκιμάσουμε και να τα βαθμολογήσουμε. Έχω βρει ένα μαγαζί όπου θα παραγγείλω, πάμε στα τη λιχτά, όπου θα πάρουμε γύρο χοιρινό σε πίτα. Εγώ συνήθως το τρώω με πατάτα, κρεμμύδι, μαρούλι, το βάζουμε στο καλάθι. Επίσης θα πάρουμε μία μερίδα γύρω. Θα πάρουμε γύρω κοτόπουλο, γιατί αντίστοιχα έχω πάρει και γύρω κοτόπουλο κατεψυγμένο να τον δοκιμάσουμε. Έχει πάει 10-80 ημερίδα. Έχω πολλά χρόνια να φάω. Ξεχωριστά τώρα σε τεμάχια θα πάρουμε κεμπάπ και μπιφτέκι μοσχαρίσο. Φαίνεται πολύ καλό για 2,5 ευρώ. Θα δούμε αν θα είναι τόσο. 19 ευρώ η παραγγελία μας. Τη στέλνω αμέσως και φεύγω στην κουζίνα να μαγειρέψω. Η παραγγελία έφυγε περίπου σε μισή ώρα με 40 λεπτά θα είναι εδώ. Σε αυτό το σημείο, παιδιά, να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χτυπήσαμε τους 70.000 συνδρομητές. Yes! Αν είσαι νέος εδώ στα βίντεο, κάνε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι. Πάμε κάπου μέσα στο καλοκαίρι να χτυπήσουμε τους 100.000 συνδρομητές. Αυτά τα πιτόγυρα που είδατε υπάρχουν και σε γύρο κοτόπουλο και σε κεμπάπ. Έψαξα όλα τα σούπερ μάρκετ και έβρισκα μόνο με χοιρινό. Οπότε λέω θα πάρω να συγκρίνω και να δοκιμάσω τα άλλα κατεψυγμένα που υπάρχουν. Εδώ βλέπετε έχουμε πάρει μπιφτέκια. Όπου είναι πολύ λεπτά. Μετά έχω πάρει κατεψυγμένο γύρο. Ξέρετε ποιο είναι από πού. Το βλέπετε. Όλα θα τα βάλω για ψήσιμο. Κεμπάπ είναι το μόνο φαγητό που όπως το τρώμε έτσι το βγάζουμε. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τα πιτόγυρα. Δύο πίτες. Εντάξει, είναι μικρές, αλλά φαίνονται ωραίες, αφράτες. Δύο λεπτά ψήσιμο λέει. Είτε στην τοστιέρα μπορείς να το βάλεις. Και να μην το βάλεις, μια χαρά είναι. Σε ένα σακουλάκι έχει το γύρο. Έχει μέσα τζατζίκι, το οποίο είναι λίγο ακόμα παγωμένο, δεν έχει ξεπαγώσει καλά. Έβαλα το μπιφτέκι στο air fryer, μετά το κεμπάπ και το γύρο χοιρινό που είναι για τα πιτόγυρα. Τα άφησα περίπου 5-10 λεπτά, ταυτόχρονα έβαλα το γύρο κοτόπουλο να ψήνεται στο ρομπότ και αφού ψήθηκαν όλα, στο τέλος έβαλα την πίτα. Ωραία λοιπόν, τα πάντα είναι έτοιμα. Έχω ψήσει όλα τα κρεατικά που θα δοκιμάσουμε σήμερα. Στο τέλος θα σας τυλίξω, θα σας δείξω πώς φτιάχνεται το τυλιχτό, το πιτόγυρο. Όποιο κερδίζει με βάση τη βαθμολογία θα παίρνει ένα πόντο. Στο τέλος θα δούμε ποιος θα είναι ο νικητής από τα δύο. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με το μπιφτέκι, όπου εδώ έχουμε το κατεψυγμένο, ένα απλό τυποποιημένο μπιφτέκι. Και ας δούμε τώρα το delivery μπιφτέκι. Παιδιά, μιλάμε. Πήρα σε τεμάχιο. Αν έπαιρνα μερίδα, σίγουρα θα ήταν πιο μεγάλο. Και πάμε να δούμε τι κρύβει. Τι είναι αυτό. Είναι πολύ μικρό, ρε. Μυρίζει ωραία πάντως. Αλατάκι έχουν βάλει και σέλινο από πάνω. Τι έχουν βάλει. Φέτα ψητή. Ωραία σερβιρισμένο. Πριν ξεκινήσουμε να φάμε, θα βλέπουμε και τις τιμές. Τα χάμπουργκερ, αυτά εδώ, κάνανε 4,90 και έχει 10 μέσα. Άρα μιλάμε για πάρα πολύ φθηνό. Να κάνει 50 λεπτά το ένα. Και αυτό εδώ έχει 2,5. Για να δοκιμάσουμε. Πρώτο το φθηνό. Ωραίο είναι γευστικά. Πλάκα πλάκα είναι καλό. Απλά φαίνεται πολύ σαπολτός, δεν ξέρω αν είναι καλής ποιότητας. Γεύση όχι και τόσο έντονη. Δηλαδή κατεβαίνει ωραία, κατεβαίνει ευχάριστα. Αντί να το βάλεις σε ένα μπέργκερ ή σε ένα τόστ. Για την τιμή του και για τη γεύση του, του βάζω 7,5 στα 10. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με αυτό εδώ το μπιφτέκι. Θα βάλουμε και το λεμονάκι που προσφέρουν μαζί. Ψητό ψωμί, το έχουν κάψει λίγο βέβαια. Ωραίο το ψωμί, είναι λίγο μπαγιάτικο. Ένα στα σχόλια μου είχε γράψει ότι το ψημένο ψωμί πρέπει να είναι μπαγιάτικο για να είναι ωραίο. Για να δούμε το μπιφτέκι. Είναι ωραίο, είναι πολύ καλό. Αφράτο, ζουμερό, λιώνει στο στόμα. Δηλαδή κατεβαίνει αέρας. Καταλαβαίνεις τη διαφορά στην ποιότητα. Θα το φάω όλο, μου αρέσει. Σου μοιράζει απλόχερα μια γεύση αρκετά καλή. Παίζει ένα από τα καλύτερα πιφτέκια που έχω φάει. Του δίνω 9 στα 10, παιδιά. Το αξίζει πραγματικά. 1-0 κερδίζει το delivery. Συνεχίζουμε τώρα να αλλάξουμε λίγο να πάμε στο γύρο. Από το delivery πήρα. Αυτό είναι κοτόπουλο για χοιρινό, μου φαίνεται. Εγώ κοτόπουλο ζήτησα. Το βλέπετε πώς είναι. Έχει. Φαίνεται έτσι γεμάτο. Πίτα και πατάτες. Και σως. Θα τον συγκρίνουμε με το γύρο, τον κατεψυγμένο από το σούπερ μάρκετ. Η μερίδα έκανε 10 ευρώ, 10-20, κάπου εκεί. Γύρο σκοτόπουλο έκανε 7,80. Τσιμπημένος θα έλεγα. 330 γραμμάρια λέει το σακουλάκι το έχει μέσα. Εδώ βέβαια έχω βάλει εγώ πιο λίγο, έχει κι άλλο. Δεν ξέρω αν αξίζει να πάρεις κατεψυγμένο γύρο. Δηλαδή αν θες να φας και το γύρο ή μερίδα. Νομίζω πιο πολύ σε συμφέρει. Τώρα για 2 ευρώ διαφορά και άμα τα βάλεις κάτω, δηλαδή να δεις εδώ άλλο τόσο να έχει μέσα στο σακουλάκι και εδώ είναι σχεδόν γεμάτο και έχει και την πίτα μαζί, έχει και ντομάτα, έχει και την πατάτα, έχει και τη σως. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με το κατεψυγμένο. Το καλό είναι ότι αυτό ψήθηκε μέσα σε 2-3 λεπτά. Ωραία γεύση, ευχάριστο. Δεν σου βγάζει κάτι πάρα πολύ αλμυρό. Τα μυρίζει και ωραία, δεν μυρίζει άσχημα. Απλά λείπει κάτι ρε παιδί μου να το συνοδέψει. Το ασκέτο γύρω, πολύ απλό. Δηλαδή, αν θες να φας και κάτι άλλο, να πάρει π.χ. μία πίτα, πατάτες, έχει ξεφύγει πάνω από 10 ευρώ. Δηλαδή, θα μου πει δεν θα φας όλη τη μερίδα. Μπορεί κάποιο να πεινάει για να τη φάει ολόκληρη. Θα του βάλω 6,7 στα 10. Συνεχίζουμε στο delivery. Θα φάω λίγο πατάτα να σπάσει γεύση.
Ωραίες οι πατάτες. Για να δούμε και την ντομάτα. Ψιλοφρέσκια φαίνεται. Εντάξει, έτσι και την ντομάτα. Πηγαίνει κοτόπουλο αυτό. Εντάξει, ο γύρος από το σουβλατζίδικο έχει άλλη γλύκα. Είναι αλλιώς. Αυτό τώρα είναι τζατζίκι σως. Α, είναι τζατζίκι. Θα δείξουμε λίγο την πίτα εδώ. Εδώ είναι, φίλο. Τώρα πήρες από όλες τις γεύσεις. Συν το χρόνο που θα αφιερώσεις να φτιάξεις το κατεψυγμένο. Συν το ρεύμα που θα κάψεις. Τα πιάτα που θα πλύνεις. Για μένα δεν συμφέρει. Προτιμώ να πάρω τη μερίδα και να τελειώνω. Τι λέτε εσείς? Δεν ξέρω αν κάποιος παίρνει κατεψυγμένο γύρω. Το ψήνει και τι κάνει δηλαδή, κάθεται, παίρνει ξεχωριστά πατάτες, πίτα και φτιάχνει τη λιχτό. Έχω διψάσει πάρα πολύ. Κάτσε να βάλουμε κανένα νεράκι στο ψυγείο. Πολύ αλάτι ο γύρος αυτός, σε πιάνει λύσα. Μερίδα γύρω του βάζω 8 στα 10, πολύ καλό. 2-0 περνάει μπροστά το delivery. Περνάμε τώρα στο kebab. Έχουμε αυτό εδώ για delivery, το οποίο έκανε νομίζω 2 ευρώ με πίτα. Και το κατεψυγμένο kebab έκανε 5,67 και μέσα έχει 6 kebab. Θες κάπου λίγο λιγότερο από 1 ευρώ το ένα. Ας ξεκινήσουμε με το κατεψυγμένο. Ωραία μυρίζει. Δεν το έψα και πολύ καλά. Τώρα τι και να φάω, μου φαίνονται όλα λύσα από το πολύ αλάτι. Δεν μπορώ να πω ότι δίνει το κάτι παραπάνω σε γεύση και να πεις oh, wow, έφαγα ωραίο kebab. Του βάζω ένα 6,5 στα 10 και συνεχίζουμε εδώ με το delivery. Φαίνεται πιο χειροποίητο, πιο περιποιημένο. Ας φάμε λίγο ψωμί. Αυτό το έκανα και για καλαμάκι. Ρε φίλε, ναι, καταλαβαίνεις διαφορά. Κοίτα, βέβαια έχει πολύ αλάτι. Έχει ασπρίσει από κάτω, να το δείτε. Έχει έτσι μια πιο ιδιαίτερη γεύση. Όχι τεράστια διαφορά. Απλά είναι πολύ αλατισμένο αυτό, δηλαδή δεν μπορώ να το φάω. Πολύ αλμύρα. Με χάλασε τελείως. Ενώ ξεκίνησε καλά, μετά σου βγάλε. Σε γεύση πιο ωραία ήταν αυτό τελικά, μου φαίνεται. Και αυτό βγαίνει και πιο οικονομικό. Εδώ το μόνο που έχει παραπάνω είναι το ψωμί. Θα πάρει 6 στα 10 το delivery. Σε αυτό δεν ενθουσιάστηκα. Και το σκορ είναι 2-1. Παιδιά, έκανε ένα διάλειμμα να πιω λίγο νερό. Μιλάμε, δίψασα πάρα πολύ. Πολύ αλάτι. Σε αυτό το σημείο, αν θέλει, κάνε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι. Με βοηθάει πάρα πολύ. Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτού που βλέπουν τα βίντεο είναι εγγεγραμμένοι στο κανάλι. Οπότε, αφού το βλέπει, πάτα το. Έχω δίπλα μου το τυλιχτό πιτόγυρο, όπω θέλετε πείτε το, από delivery. Και εδώ έχω ψήσει την πίτα από το πιτόγυρο του σούπερ μάρκετ. Και ο γύρος αυτός εδώ είναι και για τα δύο πιτόγυρα. Αυτό έκανε 3,5 ή 3,80. Γενικά κάπου εκεί παίζουν οι τιμές. Και τα κατεψυγμένα πιτόγυρα έκαναν 5,98 και λέει έκπτωση μείον 1,20. Άρα μιλάμε παίζει γύρω στα 5 ευρώ και τα δύο μαζί. Άρα μιλάμε για 2,5 ευρώ τυλιχτό. Ενδιαφέρουσα τιμή για να πάει να κοντράρει τα delivery. Βέβαια το θεωρώ λίγο μικρό και φτωχό. Γιατί δεν έχεις πολλά πράγματα. Έχεις αυτό εδώ το κρέας. Θα το βάλουμε τώρα πάνω. Που η πίτα δεν χωράει πάρα πολύ και απλά τζατζίκι. Συν το χρόνο σου που θα φας για να το φτιάξεις. Όσο το φτιάχνω, γράψτε μου στα σχόλια αν το έχετε δοκιμάσει, πώς σας φαίνεται. Το τζατζίκι σας σκόνη φαίνεται, δεν είναι... Αν μην έχει διαλυθεί καλά, πάντως μυρίζει ωραία. Τώρα αυτό πώς το κλείνεις. Δηλαδή δείτε πόσο μικρό είναι. Σαν να τρως τάκος, πώς τα λένε αυτά. Μεξικάνικο. Το τζατζίκι ωραίο γευστικό είναι. Πολύ στεγνό. Πρέπει να διάσει όλο το τζατζίκι. Κοίτα, βέβαια είναι και πώς θα φτιάξει την πίτα. Εγώ την έκανα στεγνή. Άλλο μπορεί να θέλει να την κάνει στο τηγάνι, να είναι πιο λαδερή. Τώρα όμως να δώσει 5 ευρώ για 2 του λιχτά. Να πα να τα πάρει, να γυρίσει σπίτι, να τα ετοιμάσει, να τα ψήσει ένα-ένα και να τα φά για να γλιτώσει τώρα 1-1,5 ευρώ το πολύ. Δεν νομίζω ότι συμφέρει και ιδιαίτερα. Το χρόνο που θα φας, καλύτερα παραγγέλνεις. Και θα είναι πιο γευστικό άμα δεν ξέρεις να μαγειρεύεις και βαριέσαι, όπως εγώ. Δεν σου βγει και ωραίο. Αν θες να βάλεις και πατάτα, συν έξτρα λεφτά. Αν θες να βάλεις και ντομάτα, ξέρω εγώ, ό,τι άλλο θέλεις, κρεμμύδι. Θα του βάλω ένα 5 στα 10. Ήταν πολύ μέτριο. Πάμε τώρα εδώ στον πρωταγωνιστή. Εντάξει, εδώ είναι μικρό βέβαια σχετικά. Παιδιά, μου αρέσει να τρώω μαρούλι στο πιτόγυρο. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Σπάει λίγο την κρεατή, δηλαδή είναι μια άλλη δροσιά. Εντάξει, το μαρούλι είναι περίεργο σε συνδυασμό με την σος με ιού μουστάρδα που έχω πάρει. Σαν να μου βγάζει μια γεύση μήλου. Είναι λίγο φτωχό σε γύρο μέσα. Κακός, δεν έχουν βάλει πολύ γύρο. Θα το θεωρώ άδικο σε ένα μαγαζί να παραγγέλνεις γύρο και να βάζουν τόσο δά. Παρ' όλα αυτά, είναι σαφώς καλύτερο από το κατεψυγμένο. Το θεωρώ μέτριο πιτόγυρο. Του δίνω όμως 6,5 στα 10. Έχουμε νίκη για τα delivery 3-1. Πείτε μου στα σχόλια τι προτιμάτε. Να παραγγείλετε, να πάτε να το πάρετε από το σούπερ μάρκετ και να το φτιάξετε σπίτι σας. Δεν ξέρω, εμένα η άποψή μου είναι ότι το να φάστε
τέτοια κατεψυγμένα στο σπίτι, είναι σαν να κορυδεύεις τον εαυτό σου λίγο. Για να πεις και καλά ότι α, σήμερα δεν έφαγα απ' έξω, έφαγα από το σπίτι. Έφαγα σπιτικά. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Άμα σας άρεσε, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι, γράψτε μου στα σχόλια τι άλλα θέλετε να δοκιμάσουμε και τα λέμε στο επόμενο.